Κύριε, θα πω αμέσως στο θέμα. Βέβαια, το θέμα είναι τεράστιο από κάθε άποψη και για τη σημασία που έχει αυτή η Γερμανική Επανάσταση και επίσης για τα διδάγματα τα οποία μας δίνει. Καταρχήν στο πρώτο, στα διδάγματα, στην σημασία μάλλον της Γερμανικής Επανάστασης. Η Γερμανική Επανάσταση εντελώς επιγραμματικά θα πω, καθόρισε το παρελθόν, αλλά βαραίνει ακόμα και σήμερα κτλ. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτο, ότι η πενταετία αυτή του 1918-1923 καθόρισε την πορεία της παγκόσμιας επανάστασης, θα έλεγε κανένας πολύ χαρακτηριστικά. Πρώτο, γιατί ιτήθηκε η ίδια η Γερμανική Επανάσταση που οι μαρξιστές εκείνη της εποχής τη θεωρούσαν το κλειδί της παγκόσμιας επανάστασης. Γιατί ειδικά οι Μπολσεβίκοι θεωρούσαν την δική τους επανάσταση την Οκτωβριανή σαν την εμπροστοφυλακή της επανάστασης και την Γερμανία την αποφασιστική μάχη για την ίδια την επανάσταση, για τη σωτηρία της ίδιας Οκτωβριανής επανάστασης. Το δεύτερο, η ήττα της Γερμανικής Επανάστασης πρώτα απ' όλα έκανε πιο ευκολόπιστο αυτό που τα αργότερα των σταλινικών στη Σοβιετική Ένωση, ότι η Παγκόσμια Επανάσταση έχει κληθεί, έχουμε μείνει μόνοι μας, υπήρχαν τον Ταξί και οι υπόλοιπες επαναστάσεις στην Ουγγαρία, στη Φιλανδία κλπ. Και επομένως θα πρέπει να οικοδομήσουμε τον σοσιαλισμό στη χώρα μας και αρχίζει έτσι η θεωρία του σοσιαλισμού σε μια κοινωνική χώρα. Το δεύτερο που καθόρισε τις εξελίξεις πολύ σημαντικές της Παγκόσμιας Επανάστασης ήταν η άνοδος του φασισμού. Αυτά τα δύο γεγονότα, άνοδος του σοσιαλισμού και άνοδος του φασισμού, καθόρισαν την πορεία της Παγκόσμιας Επανάστασης και μέχρι σήμερα. Ειδικά εμείς που ζούμε και μετά την κατάρρευση των χωρών του σταλινισμού, αν θέλετε, έτσι βλέπουμε πόσο σημαντική ήταν η ήττα της Γερμανικής Επανάστασης. Το δεύτερο ήταν ζητήματα στρατηγικής και τακτικής, που αυτά βεβαίως θα είναι στη συνέχεια αυτών που έχω να πω, δηλαδή που σχετίζονται με τα στρατηγικά και τακτικά λάθη που έφτιαξαν, που έκαναν οι επαναστάτες στην Γερμανία, είτε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, είτε ακόμα και οι σπαταλιστές. Το τρίτο σημαντικό συμπέρασμα αλλά και σημασία της Γερμανικής Επανάστασης είναι ότι η Γερμανική Επανάσταση ήταν ένας ταξικός αγώνας, αναμφισβήτητα, έχει μια σημασία και το λέω αυτό, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας ταξικός αγώνας στο εσωτερικό της εργατικής τάξης. Αυτό ίσως που δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν οι λαμπρύτερα τα άλλα διάνοια της Ρόζα Λούξεμπουργκ ή του Καρλ Μίνκερ σε λιγότερο βαθμό, αυτό που είχε δει, που είχε πιάσει ο Λένιν, ότι δεν είναι μόνο η ενότητα της εργατικής τάξης γενικά, αλλά η επαναστατική ενότητα της εργατικής τάξης για να οδηγηθεί στην εξουσία. Αυτό ήταν ένα από τα θεμελιώδη λάθη των σπαρτακιστών και της Ρόζα Λούξεμπουργκ πολύ συγκεκριμένα. Έτσι δεν ήταν απλά μονάχα ένας ταξικός αγώνας στην Γερμανία, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας αγώνας μέσα στο εσωτερικό της εργατικής τάξης. Δηλαδή, ποια από τα ρεύματα θα υπερίσχυε για να είχαμε την επιτυχία της Γερμανικής Επανάστασης. Αυτό δηλαδή που, αυτό που,
αυτό που ξεχώρισε τον πολσεβικισμό, αυτό που δίνει την ουσία του πολσεβικισμού. Η Γερμανία προφανώς υπόθηκαν αρκετά, 2-3 στοιχεία θα συμπληρώσω μονάχα, ήταν μια ανετιμένη καπιταλιστική χώρα. Σύμφωνα με τον Μάρξ και τον Έλλην, είχε η Γερμανία όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή μια ανετιμένη καπιταλιστική χώρα, μια συγκέντρωση του πληθυσμού του, το δεύτερο έτσι σημαντικό στοιχείο, και επίσης ισχυρές εργατικές οργανώσεις, που ήταν οι βασικές προϋποθέσεις που έθεταν ο Μάρξ και ο Έγκελς για την επιτυχία μιας σοσιαλιστικής επανάστασης. Σε αυτό δεν χωράει καμιά αμφιβολία, υπόθηκαν προηγούμενα και από το σύντροφο Σωτήρη πολλά, έτσι, ήταν ήδη από το 1000 μετά την ενοποίησή της, καταρχήν είχε μία αλματώδη ανάπτυξη της οικονομίας. Το 1914 ήταν πράγματι η δεύτερη βιομηχανική χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε ξεπεράσει προπολού την Βρετανική Αυτοκρατορία που ήταν για πολλά χρόνια η πρώτη βιομηχανική του κόσμου. Και ειδικά από το 1870 που αρχίζει η παραγμή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η Γερμανία αναδεικνύει η αναμφισβήτητη δεύτερη βιομηχανική δύναμη της χώρας, του κόσμου μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα στοιχείο ακόμα που είναι πολύ καθοριστικό για να καταλάβουμε τι σήμερα η Γερμανία για τον κόσμο και ειδικά για την Ευρώπη εκείνη την εποχή κτλ. Οι άρχουσες τάξεις στη Γερμανία, δηλαδή η αστική τάξη μαζί με τα μεσαία αστικά στρώματα, ήταν περίπου το 4-5% του πληθυσμού της Γερμανίας. Η εργατική τάξη με την ευρεία έννοια του όρου μαζί με τα παιδιά, μαζί με τις οικογένειές τους, ήταν περίπου το 67-68% του πληθυσμού της Γερμανίας. Μόνο η εργατική τάξη, η βιομηχανική εργατική τάξη της Γερμανίας ήταν περίπου 9 εκατομμύρια, 8,7 για την ακρίβεια εκατομμύρια εργάτες βιομηχανικοί και μαζί με τους υπόλοιπους μισθωτούς εργαζόμενους ξεπερνούσε τα 12 εκατομμύρια. Και μαζί με, μαζί με τις οικογένειες και τα παιδιά τους ήταν περίπου στο 67-68%. Αυτό δεν υπήρχε πουθενά τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, ούτε και στην Ευρωπαϊκή. Υπήρχε επίσης και ένα σημαντικός αγροτικός πληθυσμός, κυρίως εργατών κτλ. Η ενοποίηση της Γερμανίας ήρθε βεβαίως καθυστερημένα, πολύ όλοι το γνωρίζουν αυτό, αρχίζει περίπου από τα μέσα του 19ου αιώνα και φτάνει και ουσιαστικά πραγματοποιείται με το Bismarck γύρω στα 1871. Οι επαναστάσεις του 1848, ενώ για όλη την Ευρώπη έδωσαν κυρίως την εξουσία, την πολιτική εξουσία στην αστική τάξη, στην Γερμανία δεν έγινε αυτό το πράγμα. Η αστική τάξη της Γερμανίας ήταν μια ιδιαίτερα δειλή αστική τάξη. Προτίμησε να κρυφτεί πίσω από τους πρόσους, από την πρόσφυγη, όπως τα είπε, δηλαδή δεν θα σας απασχολήσει πια και ο Σωτήρης, από την πότα έτσι των πρόσων εκεί πέρα που ήταν η νησί περίπου Γερμανία την εποχή. Αισθανόταν όμως, όχι για κανέναν λόγο, και τον κίνδυνο του εργατικού κινήματος από πίσω της αστικής τάξης. Γιατί πράγματι το εργατικό κίνημα στην Γερμανία δεν μπορούσε να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα τότε της Ευρώπης. Και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το SPD, το περίφημο SPD, ήταν πράγματι
αυτά που αναφέρθηκαν, τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, ήταν για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, το σύμπαν. Δηλαδή, ήταν ένα τεράστιο κόμμα με δεκάδες οργανώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και το 1914 είχε περίπου 1.000.000 και κάτι μέλη, πράγμα αδιανόητο για όλους τους υπόλοιπους. Εδώ όμως πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα για το σοσιαλιστικό, για το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αυτό το κόμμα ταυτόχρονα είχε και χιλιάδες επαγγελματικά μέλη. Όλα τα μέλη του, όλα οι κοινοβουλευτικοί, τα ηγετικά στελέχη της, των ομοσπονδιών, των σωματείων κτλ. Ήταν όλα επαγγελματίες. Αυτή καταρχήν η γραφειοκρατία μαζί με την εργατική αριστοκρατία αποτέλεσαν και τη βάση της δεξιάς τροφής που θα αρχίσει από μία ορισμένη περίοδο και μετά. Αυτοί όλοι θα αποτέλεσαν και τη βάση του αναθεωρητισμού που αρχίζει με τον Κάουτσι και πολύ περισσότερο αργότερα με τον Περστάιν. Αυτοί θα αποτελέσουν τον ηγέτη της γραφειοκρατίας, τον Νόιμπερ και σφαγέα της Γερμανικής Επανάστασης στα επόμενα χρόνια, που εξέθεσε έτσι και θα πω και εγώ εντελώς επιγραμματικά δύο-τρία πράγματα όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Βέβαια, εδώ πριν προχωρήσουμε, η γερμανική σοσιαλδημοκρατία ήταν το πρόσωπο και για το Λένιν. Ένα τέτοιο κόμμα ονειρευόταν να χτίσει μέχρι τουλάχιστον το 1907. Ο μόνος που από τότε διαπίστωνε και είναι γραμμένο στα αποτελέσματα και προοπτικές ήταν ο Τρότσκι, όπου είδε τον κίνδυνο της μετεξέλιξης αργότερα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το βιβλίο κυκλοφορεί και μπορεί να το δει κανένας, σε αυτό που έγραψε δηλαδή μετά την Επανάσταση του 1905. Βέβαια, η Ρόζα Λούξεμπουργκ λέει κάτι το πολύ χαρακτηριστικό για να καταλάβουμε κανένα τι ακριβώς ήταν αυτό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας. Έλεγε πολύ χαρακτηριστικά, και το έλεγε μέχρι το τέλος της συνήθως, έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δεν ενώνει απλά τα κινήματα της εργατικής τάξης, είναι η ίδια η εργατική τάξη, είναι το ίδιο το κίνημα της εργατικής τάξης. Τόσο πολύ πίστευαν όλοι μέσα και αυτό ήταν και απάντηση στον Λένιν, μάλιστα, όταν είχε γράψει το «Τι να κάνουμε», ήταν απάντηση στο Λένιν αυτή ακριβώς η πολύ χαρακτηριστική έκφραση. Αυτή ακριβώς η πίστη, η ιδεολογία της ενότητας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, μια δέσμευση απέναντι στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ένας κομματικός πατριωτισμός απέναντι στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι ίσως μία από τις βασικές αιτίες που εμπόδισε όλα αυτά τα λαμπρά μυαλά, ενώ και τον Λίπνε και τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Πάνεκ που ήταν αυτός στην αριστερή αντιπολίτευση και τον ΜΕΡ να δουν το τι κινδύνους περιέκλειε αυτό το κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και ειδικά η Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν πολύ αντίθετη μέχρι σχεδόν και το τέλος, μέχρι δηλαδή και μετά τα γεγονότα της 9 του Νοέμβρη του 1918, δηλαδή την πρώτη Γερμανική Επανάσταση, ενάντια στην διάσπαση, στο να φύγουν
από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Έτσι, αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις όλων των ηγετών και της αριστερής αντιπολίτευσης, δεν μιλάμε μονάχα για τους σοσιαλδημοκράτες, για τη δεξιά πτέρυγα ή ακόμα για το ανεξάρτητο σοσιαλιστικό κόμμα που δημιουργήθηκε πολύ αργά, έτσι το 1917, έτσι, ενώ έχουν προηγηθεί όλες οι προδοσίες αυτές που έγιναν με τον πόλεμο, δηλαδή με την έναρξη του πολέμου του 1914. Αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις ήταν που μπορούσαν μέσα σε αυτό το κόμμα να συνυπάρχουν τόσο αντιτιθέμενες απόψεις, όπως ήταν αυτές του Μπερστάιν που θα εξηγήσω τώρα παρακάτω, και της Ρόζα Λούξεμπουργκ, που ήταν εντελώς αντίθετες αυτές. Παρ' όλα αυτά, συνυπήρχαν αυτές οι τάσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεχωριστεί, να ακολουθήσει αυτό που ακολούθησε έτσι ο Λένιν από το 1903 με τη διάσπαση του Ρώσικου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, στο οποίο η Ρόζα τον κατηγορούσε, είναι γνωστό αυτό, κατηγορούσε τον Λένιν όταν εξεταζόταν το θέμα της διάσπασης στο συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μαζί με τον Κάουτσκι μάλιστα κατηγορούσαν τον Λένιν για διασπαστή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Το λέω για να αντιληφθούν γιατί τελικά έγιναν όλα αυτά στη Γερμανία. Πώς οδηγήθηκαν μέχρι εκεί όλοι αυτοί, δηλαδή, που προφανώς ήταν λαμπρά, που προφανώς, ας πούμε, ήταν οι ηγέτες του παγκόσμιου κινήματος. Οι Μπολσεβίκοι ακόμα ήταν απομονωμένοι. Κανένας δεν είχαν το κύρος. Το κύρος θα το αποκτήσουν πολύ αργότερα από τις επαναστάσεις του 5 και βέβαια του 1917. Χωρίς αμφιβολία, ο αναθεωρητισμός, οι δεξιές τάσεις στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία αρχίζουν από το 1891 με τον Κάουτσι, όταν για πρώτη φορά θα γίνει ο διαχωρισμός του προγράμματος σε maximum και minimum program. Για πρώτη φορά τότε θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός σε maximum και minimum πρόγραμμα, το maximum δηλαδή για τη σοσιαλιστική επανάσταση και το minimum για τις μεταρρυθμίσεις για τα άμεσα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Η δεύτερη όμως πιο βαθιά αναθεώρηση του μαρξισμού θα γίνει λίγα χρόνια αργότερα, δηλαδή περίπου 10 χρόνια αργότερα από τον Μπερστάιν. Ο πρώτος διαχωρισμός ήταν από τον Κάουτσκι. Ο δεύτερος πολύ βαθύτερος διαχωρισμός θα γίνει, πολύ βαθύτερη αναθεώρηση του μαρξισμού θα γίνει από τον Μπερστάιν, όπου θα μιλήσει για πρώτη φορά, θα αμφισβητήσει για πρώτη φορά ότι είχε κάνει λάθος ο Μάρξ όταν μιλούσε για αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος και ότι η εργατική τάξη θα κάνει την επανάσταση. Όχι, θα πει, αυτό είναι ξεπερασμένο το σχίσμα. Δεν υπάρχει, ο καπιταλισμός έχει ξεπεράσει πια τις αντιφάσεις του, αρκούν μονάχα οι μεταρρυθμίσεις για να οδηγηθούμε, η συσσόρευση των μεταρρυθμίσεων για να οδηγηθούμε στο σοσιαλισμό, και αρχεί ένα μέτωπο, φαίνονται ίσως σήμερα μας φαίνονται γνωστά γιατί άλλα ρεύματα τα προχώρησαν ακόμα περισσότερο, αρχίζει ένα μέτωπο με μερίδες της αστικής τάξης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μία άλλη κοινωνία από αυτή κτλ. Αυτός ήταν ένας βαθύτερος ανταγωνισμός. Βέβαια αυτές οι απόψεις καταδικάστηκαν θεωρητικά όμως ένα επόμενο συνέδριο της Σοσιαλδημοκρατίας, ωστόσο στην πράξη δεν καταδικάστηκαν καθόλου. Εμείς τώρα που γνωρίζουμε τι επακολούθησε βεβαίως κτλ.
και αυτές τις απόψεις όμως ήταν αδιανόητο για όλους. Ήταν αδιανόητο για όλους τους επαναστάτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος να φανταστούν ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είχε εγκαταλείψει τις αρχές του μαρξισμού και τις επαναστατικές κτλ. Το λέω αυτό για να μπορέσουμε να δούμε γιατί φτάσαμε μέχρι εκεί που φτάσαμε και τελείς. Αυτή ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό στάδιο στην πορεία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Το δεύτερο όμως και πολύ θα είναι αυτό με την κήρυξη του πολέμου. Ως γνωστό, την 1η Αυγούστου του 2014 η Γερμανία κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία. Στις 4 Αυγούστου του 1914, λίγες μέρες μετά, η Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία θα ψηφίσει τις πιστώσεις. Τους κάλεσε ο καγκελάριος, τώρα δεν έχουν και το σημασία αυτά, θα ψηφίσει τις πολεμικές δαπάνες, τις πολεμικές πιστώσεις για τον πόλεμο κτλ. Αυτό ήταν μια σελίδα, θα γύριζε δηλαδή ιστορία, μια ολόκληρη σελίδα που κτλ. Το είπε και ο Σωτήρης, ο Λένη δεν το πίστευε καν και ζήτησε ένα φίλο της εφημερίδας του Ισφόρδα για να την διαπιστώσει αν πράγματι πίστευε ότι είναι πλαστογραφημένη. Η εφημερίδα έχει πλαστογραφηθεί δηλαδή. Για να φανταστείτε πόσο πίστευαν, γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα, πόσο πίστευαν ακόμα και ο Λένη δηλαδή, ο οποίος είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι και τα λοιπά, πόσο πίστευαν σε αυτό το κόμμα, ακόμα και ο Λένη ζήτησε ένα φίλο για να διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται για πλαστογραφία της όλης ιστορίας. Και επομένως στις 4 Αυγούστου του 1914 η δεύτερη διεθνής πέθανε σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μπολσεβικού Κόμματος. Εδώ έχει άλλη μια τεράστια σημασία για την ιστορία του κινήματός μας. Κατήγγειλε αυτή την ίδια την απόφαση, κατήγγειλε ότι η δεύτερη διεθνής είναι νεκρή και κάλεσε για την δημιουργία της τρίτης διεθνούς. Το είπα και προηγούμενο βεβαίως, το Μπολσεβίκο κόμμα εκείνη την εποχή ήταν αρκετά απομονωμένο, δεν μπορούσε καν να συγκριθεί με την Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία. Θα αποκτήσει το κύρος σιγά σιγά όσο θα επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, όσο θα επιβεβαιώνεται επαναλαμβάνω από τα γεγονότα και κυρίως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η ημερομηνία για την ιστορία του κινήματός μας και κανένας από όλα τα στελέχη, όχι μονάχα της και της αριστερής αντιπολίτευσης, δεν πίστευε ότι είναι δυνατόν να εγκαταλείψει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας τις επαναστατικές αρχές, ακόμα και μετά την κήρυξη. Και όπως όλοι γνωρίζουμε οι Σπαρτακιστές, η Ένωση Σπάρτα που θα δημιουργηθεί ένα χρόνο αργότερα το 1915, αλλά μόνο σαν Ένωση, εξάρτησε ακόμα, το δε ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα 3 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1917. 3 χρόνια αποφασιστικά, αλλά θα δούμε γιατί δημιουργήθηκε και το ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έτσι λοιπόν, άνοιξε μια νέα περίοδος μετά την υπογραφή αυτών των, την ψήφιση των πολεμικών πιστώσεων. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Αν σταματούσε εκεί το πράγμα, ίσως κάπως να σωνόταν η υπόθεση. Το
το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του πολέμου, και όχι μόνο αυτό, ενώ υποτίθεται μέχρι λέγανε ότι ναι, μεν, αλλά όχι, δεν θα είμαστε υπέρ των προσαρτήσεων άλλων εδαφών στην Γερμανική Αυτοκρατορία, τάχθηκε και υπέρ των προσαρτήσεων στην Γερμανική Αυτοκρατορία ξένων εδαφών. Έτσι, και ταυτόχρονα βεβαίως υπόθηκε και από τον Σωτήρη πολύ χαρακτηριστικά, θα αρχίσει και η καταστολή, έτσι, οι φυλακίσεις, τα κυνηγητά από εδώ και από εκεί. Αυτή και μετά, έτσι, το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην ουσία θα οργανώσει τον πόλεμο μαζί με τους στρατοκράτες, αυτούς τους περίφημους στρατοκράτες, τους πρόσους στρατοκράτες που ήταν το φόβητρο στην Ευρώπη εκείνα τα χρόνια. Αυτή η πορεία, έτσι, του, παρά το γεγονός ότι έχουμε όλη αυτή την πορεία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ακόμα η έννοια του... στα υπόλοιπα δεν θα πω εδώ κυρίως για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε, θα επιμείνω λιγάκι. Η πορεία του κόμματος, κανένας, παρά το ότι γινόταν όλα αυτά, κανένας δεν σκεφτόταν ακόμα να διαχωριστεί, να σπάσει δηλαδή από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Η διάσπαση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος το 1917 έγινε κάτω από την αυξανόμενη αγανάκτηση των ίδιων των μαζών κατά την πίεση των μαζών, όχι γιατί την επιδίωξαν οι αριστεροί του Ανεξάρτητου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και την επέβαλαν αυτή τη διάσπαση οι ρεφορμιστές, οι δεξιοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, διαγράφοντάς τους όλους. Είχαν δηλαδή σε όλη αυτή την πορεία η δεξιή το επάνω χέρι και την αποφασιστικότητα, ενώ όλοι οι αριστεροί και της Ρώσας Λουξεμβούργου συμπεριλαμβανομένου και του Ρίπτερ δεν είχαν καθόλου την αποφασιστικότητα ακόμα και μετά τη διαγραφή τους για την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το 1917 είναι ένα έτος καμπή για την Γερμανική Επανάσταση και για την πορεία της παγκόσμιας επανάστασης. Έχουμε καταρχήν την επανάσταση στη Ρωσία, τη Φεβρουαρινή Επανάσταση καταρχήν, και βεβαίως το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η διάσπαση, όπως την περιέγραψα προηγούμενα, της Γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας, του αναμφισβήτητα πολύ μεγαλύτερου κόμματος τότε στην Αυτά τα δύο γεγονότα σηματοδοτούν την εποχή, σηματοδοτούν επίσης και την καμπή, είναι και μια καμπή για τον πόλεμο, άλλωστε δεν θα κρατήσει και πολύ ακόμα ο πόλεμος ένα χρόνο και με το ζόρι, θα είναι το αποφασιστικό σημείο για το να αλλάξουν τα πράγματα στην Γερμανία και να αρχίσει ξανά το κίνημα μετά τις ήττες οι οποίες είχε υποστεί λόγω αυτής της τάσης της Σοσιαλδημοκρατίας να παίρνει τα πάνω του, και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές έχουν περιγραφεί. Εγώ θα μείνω σε ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά σημεία για να καταλάβουμε γιατί ακόμα παρά όλα αυτά έτσι δεν είχαμε μια αποφασιστική στάση από τους επαναστάτες. Εδώ να κάνουμε να πούμε ένα ακόμα σημαντικό σημείο. Βεβαίως η αριστερή αντιπολίτευση, και κυρίως εννοώ
τους σπαρτακιστές περισσότερο παρά τους υπόλοιπους αυτούς, δηλαδή οι οποίοι έφτιαξαν το ανεξάρτητο σοσιαλιστικό κόμμα, στο οποίο βέβαια είχαν προσχωρήσει και ο Κάουτσεκ και ο Μπερστάνικο, για να καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν αυτό το. Και γιατί αργότερα έτσι μαζί με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, με τη δεξιά τάση, σχημάτισαν έτσι από την κυβέρνηση, η οποία κατέστηλε έτσι, για την επανάσταση στην Γερμανία, δεν κατέστηλε στην τάξη. Οι σοσιαλδημοκράτες την κατέστηλε. Έτσι. Και μάλιστα τα δύο κόμματα μαζί, έτσι, τα δύο σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μαζί, το παλιό, ας το πω κάπως έτσι, η δεξιά και το, και το ανεξάρτητο σοσιαλιστικό κόμμα. Η ίδια και βέβαια εδώ να πούμε ότι ο Λένιν διαρκώς έκανε παρεμβάσεις πριν ακόμα το ψάσπανο της Επανάστασης στην Ρωσία, διαρκείς παρεμβάσεις έτσι στο γερμανικό κομμουνιστικό, στο γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, σε όλες τις τάσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί για τους κινδύνους οι οποίες υπάρχουν. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε έτσι καθόλου. Εάν εισακουγόταν έστω και κατελάχιστον, ή αν έβλεπαν την τακτική που ακολουθούσε εκείνα τα χρόνια, ίσως το αποτέλεσμα, όχι ίσως, θα μπορούσε κανένας με μια βεβαιότητα να πει ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό από αυτό, από εκεί που κατέληξε η Γερμανική Επανάσταση. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό, κάτι που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό, που είχε πολύ μεγάλο βάρος στη διάσπαση της σοσιαλδημοκρατίας, ήταν και η Επανάσταση του Φλεβάρι του 1917. Και πολύ περισσότερο βεβαίως η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν αυτή που έπαιξε πολύ κρίσιμο ρόλο στις εξελίξεις της Γερμανίας, ήταν αυτή που σε γενικές γραμμές ένωσε κατά κάποιο τρόπο την αριστερή αντιπολίτευση, την ένωσε όχι όμως στο βαθμό που να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα έτσι πέρα από αυτό, γιατί και οι σπαρτακιστές μπήκαν μέσα στο ανεξάρτητο εργατικό κόμμα και τα λοιπά, πάντοτε με το επιχείρημα, όπως και το ανεξάρτητο σοσιαλιστικό κόμμα πάντοτε με το επιχείρημα έμενε μέσα στο σοσιαλιστικό κόμμα να προωθήσουμε μπροστά και τα λοιπά, και ότι πάλι μια χαρακτηριστική έκφραση της Ρόζα Λουξεμβούργκ, ότι το φάρμακο, δηλαδή η διάσπαση, είναι χειρότερο από την ασθένεια, δηλαδή από τη δεξιά και τα λοιπά. Πάντοτε δηλαδή με αυτή τη λογική έτσι να έμεναν πάντοτε μέσα σε, σε αυτά τα δύο κόμματα αργότερα. Ή έλπιζαν πάρα πολύ, είναι αλήθεια, από όλες τις πλευρές, ότι ο πόλεμος θα γκρεμίσει τις αυταπάτες που έτρεφαν είτε οι εργάτες, είτε πολλοί από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και πάλι θα ενώσει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που οι διαιρέσεις στο εσωτερικό του πια είχαν γίνει πολύ ισχυρές. Δυστυχώς αυτές όλες οι αυταπάτες που υπήρχαν στα μυαλά των επαναστατικών δυνάμεων ήταν αυτές που καθόρισαν έτσι το αποτέλεσμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, για να μην πω το ακριβώς αντίθετο. Μιλώντας τώρα για τους επαναστάτες, για τους σπαρτακιστές, πρέπει να πούμε εντελώς ειλικρινά ότι δεν είχαν μεγάλη επιρροή
κτλ. Μπορεί να ήταν αξιόλογα στελέχη, πρώτα απ' όλα βέβαια η Ρόζα Λούξεμπουργκ, αργότερα σε δεύτερη κλίμακα ο Μένινγκ, ο Πάνεκου κτλ. Και ο Λίπνεφτ, που δεν ήταν τόσο σημαντικός θεωρητικός, αλλά ήταν ένας περίφημος αγωνιστής, όπως το χαρακτηρίζει και ο Τρότσκι, ένας πολύ σημαντικός ρήτορας κτλ. Κτλ. Αλλά αυτή η Κλάρα Τσέτκιν βεβαίως κτλ. Δεν είχαν μεγάλη επιρροή μέσα στις μάζες. Ανέφερα με χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Σωτήρης για το κάλεσμα που έκανα. Αυτό ήταν μια αδυναμία. Αδυναμία όμως που οφείλονταν και στους ίδιους που τόσο καιρό δεν είχαν φροντίσει, βλέποντας όλα αυτά τα βήματα που γινότανε, όχι μόνο σε μια δεξιά στροφή, αλλά στην ουσία σε μια συγχώνευση με την αστική τάξη της Γερμανίας και μάλιστα με τα πιο ακραία στοιχεία της. Η Οκτωβριανή Επανάσταση θα είναι κάτι που επίσης θα επηρεάσει, ας πούμε, πάρα πολύ τις γερμανικές εξέλιξεις. Καταρχήν οφείλουμε να πούμε την αντιφατική στάση απέναντι στην ίδια την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το ίδιο το ανεξάρτητο σοσιαλιστικό κόμμα, η ηγεσία του χαιρέτησε την Οκτωβριανή Επανάσταση σαν ένα πολύ μεγάλο γεγονός και του θα έπρεπε οι Γερμανοί εργάτες να τους μιμηθούν. Ωστόσο, πάρα πολλά από τα ηγετικά τους στελέχη, με πρώτους και κύριους τον Κάουτσι και τον Μπερστάιν, τη χαρακτήρισαν σαν μια δικτατορία για την οποία θα έπρεπε οι Γερμανοί εργάτες να γυρίσουν την πλάτη και δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα διεκτικά καθεστώτα. Ωστόσο όμως η Οκτωβριανή Επανάσταση έδωσε μια νέα όθηση στην Γερμανική Επανάσταση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Γερμανική Επανάσταση βεβαίως έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας επανάστασης εργατικής με τα εργατικά συμβούλια, τα οποία οφείλουμε να πούμε εδώ, γιατί λέγονται και πολλά τα οποία είναι λανθασμένα, είχαν πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι στη Ρωσία του 1917, είτε του Φλεβάρη, είτε ακόμα και του Οκτώβρη. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε για τα γερμανικά εργατικά συμβούλια είναι ότι στη Ρωσία το Φλεβάρι του 17 οι Μπολσεβίκοι δεν είχαν πουθενά την πλειοψηφία στα Σοβιέτ. Η πλειοψηφία ήταν κυρίως μενσεβίκων και σοσιαλεπαναστατών. Στη Γερμανία τα συμβούλια του Νοέμβρη του 1918 ήταν σχεδόν μοιρασμένα ανάμεσα στην πλειοψηφία, δηλαδή περίπου μισά-μισά είχαν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και το Ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ακόμα και οι σπαρτακιστές σε ορισμένα από αυτά είχαν μια επιρροή. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσο διαφορετικά, πόσο τα πράγματα. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε τη στρατηγική και την τακτική του Λένιν για να αποκτήσει από το Φλεβάρι μέχρι τον Οκτώβρη την πλειοψηφία μέσα στη Σοβιέτ, πράγμα που έγινε το ακριβώς αντίθετο στη Γερμανία, παρά τους ευνοϊκότερους συσχετισμούς, παρά τα πολύ μεγαλύτερα Σοβιέτ τα οποία υπήρχε. Το τρίτο που θέλω να πω είναι, και να κλείσω περίπου εδώ πέρα, είναι ότι λέγεται, το οποίο δεν είναι και σωστό, ότι τα Σοβιέτα εργατικά συμβούλια
στην Γερμανία δεν ήταν και τίποτα σοβαρό, ήταν περισσότερο ενώσεις της εργατικής τάξης και τα λοιπά. Δεν είναι αληθές και αυτό. Τα συμβούλια τα εργατικά συμβούλια στη Γερμανία ήταν πιο προχωρημένα από τα ρώσικα Σοβιέτ. Το λέω για να ξεχωρίσουμε και ότι έχουν διαφορές. Ακόμα και από τα Σοβιέτ, από τη συμβούλια τα ισπανικά του 1936. Τέλος, κάτι ακόμα και τα λοιπά. Η Γερμανική Επανάσταση αμφισβητήθηκε από δύο πλευρές. Και από την αστική πλευρά που λέγανε ότι δεν ήταν μια επανάσταση της εργατικής τάξης η Γερμανία, κάθε άλλο δηλαδή, δεν ήταν μια εργατική επανάσταση. Αυτό βέβαια το λένε επίτηδες για να υποστηρίξουν ότι η επανάσταση δεν μπορεί να γίνει εργατική επανάσταση στις ανθιγμένες καπιταλιστικές χώρες. Θυμηθείτε αυτά που έλεγε ο Σωτήρης προηγούμενα. Και από τη μεριά της Ανατολικής Γερμανίας, η ιστορική της Ανατολικής Γερμανίας υποστήριξαν ότι τα εργατικά συμβούλια ήταν όργανα της αστικής τάξης. Θυμηθείτε το κουκουέ, τι λέγεται, κίτρινη γυλαίκα, ή τι έλεγε για το κίνημα των αγανακτισμένων εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, και μάλιστα πολλοί από αυτούς, ότι από την αρχή ήταν όργανα της αστικής τάξης τα εργατικά συμβούλια. Η αλήθεια είναι ότι η επανάσταση στην Γερμανία ήταν πράγματι μεγαλειώδης, ωστόσο η ηγεσία δεν είχε κάποια ηγεσία, δεν είχε ένα επαναστατικό κόμμα που ήταν απαραίτητο βεβαίως για να έχει ένα σχέδιο κτλ. Οι κύριοι ηγέτες της Γερμανικής Επανάστασης αμφέβαλαν διαρκώς και ήταν αναποφάσιστοι κτλ. Πιο αποφασιστικοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό, σε όλες τις ενέργειές της ήταν οι ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η σφαγή δηλαδή της Γερμανικής Επανάστασης, ο Έμπερτ, ο Σάιμαν, ο Νόσκε κτλ.